Γεια σας ομορφιές μου, αλλά και όμορφοι αυτή τη φορά, γιατί έχετε μπει πολλά ωραία μουτράκια σε αυτήν εδώ πέρα την παρέα. Καλό μήνα, welcome, καλώς ήρθατε από τις διακοπές. Έχετε έρθει ακόμα από τις διακοπές? Εγώ, όπως βλέπετε, ήρθα στο αθηναϊκό background. Δυστυχώς ή ευτυχώς γύρισα. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα μέσα μου έχω το mood των διακοπών. Αλλά τι να κάνουμε, βρε κορίτσια μου και αγόρια μου, όλα τα ωραία τελειώνουν γρήγορα. Όμως γεμίσαμε τις μπαταρίες και ήρθαμε πίσω με πολύ όρεξη για δουλειά. Και καινούριου στόχου. Σε αυτό το βίντεο θα δείτε πολλά προϊόντα τα οποία έχω διαλέξει και τα έχω κάνει αγαπημένα όσον αφορά το σώμα, τα μαλλιά αλλά και το πρόσωπο. Πριν να ξεκινήσουμε, μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου και να με ακολουθήσεις στα social media. Μέχρι τότε, πάμε να αρχίσουμε! Με παρέα τον ανεμιστήρα, όπως καταλαβαίνεις, γιατί το μαλλί πάει από εδώ και από εκεί. Θα αρχίσω με αυτά εδώ πέρα τα δύο προϊόντα από VC. Τα διάλεξα αυτό το καλοκαίρι και τα αγάπησα, μπορώ να σου πω. Και θα μιλήσω για αυτό εδώ το πρώτο του προϊόν που είναι για τα μάτια. Είναι το Mineral 89 που μου χάρισε μια απίστευτη ενυδάτωση στα μάτια μου, που το έβαζα το πρωί αλλά και το βράδυ. Απίστευτο, χωρίς πολλά πρεξίματα. Δροσερό. Το έβαζα όμως, να σου πω και την αλήθεια, στο ψυγείο. Μου άρεσε πάρα πολύ, αξίζει τα λεφτά του, είναι φανταστικό, δηλαδή εντάξει, το λάτρεψα και μου αρέσει πάρα πολύ που έβγαλε και η VC για τα μάτια, δηλαδή είχαμε το booster για το πρόσωπο αλλά έχουμε και για τα μάτια, φανταστικό προϊόν. Θα συνεχίσω με αυτήν εδώ πέρα την κρέμα που την είχα πάρει από το φαρμακοποιός μου. Αν είχες δει όχι το τελευταίο, το προηγούμενο, αλλά το πιο προηγούμενο που είχα κάνει αγορές από το φαρμακείο, από το φαρμακοποιός μου, είχα πάρει αυτή εδώ πέρα την κρέμα και σας είχα εξηγήσει ότι την πήρα πάρα πολύ μικρή, δηλαδή μικρότερα ml από ό,τι να το παίρνα σε κανονικό βαζάκι, γιατί ήθελα να το πάρω για τις διακοπές μου. Λοιπόν, δεν μετάνιωσα για αυτήν εδώ την αφορά, μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι μια κρέμα έτσι ακριβώς όπως την ήθελα, με πάρα πολύ ρευστή, πάρα πολύ λεπτή υφή θα έλεγα, φανταστική. Την έβαλα και αυτή στο ψυγείο και τη χρησιμοποιούσα κάθε πρωί αλλά και βράδυ. Η μυρωδιά της δεν είναι πάρα πολύ έντονη, είναι ευχάριστη μπορώ να σου πω και μου άρεσε πάρα πολύ. Θα συνεχίσω τώρα με τα προϊόντα από τη σειρά iperfumes.gr. Λοιπόν, θα τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Θα ξεκινήσουμε με αυτά εδώ πέρα τα λαδάκια, αυτό το καροτέλαιο ουσιαστικά που έχει και στρασάκια. Είναι ένα λάδι μαυρίσματος, αλλά θα μιλήσουμε και αυτό εδώ πέρα το έλαιο, το οποίο το έβαζες μετά το μπάνιο σου. Ξεκινήσω από αυτό εδώ πέρα το διαματάκι, μπορώ να σου πω, το οποίο έχει και στρασάκια, ελαφριά στρασάκια. Εμένα βασικά δεν με χαλάει καθόλου το γεγονός ότι το έβαζα και δεν ήταν τούμπανο τα στρασάκια. Λοιπόν, αυτό το λαδάκι περιέχει τα συστατικά του, στα φιλέλαιο, γλυκό αμύγδαλο, βιταμίνη ε και άρωμα, το οποίο τι εννοώ με το άρωμα. Η iperfumes.gr έχει αρώματα, τύπου αρώματα, που μπορείς να τα συνδυάσεις στα λάδια σου, στο λαδάκι μαυρίσματος, εννοείται στις κολόνιες. Αυτό το συγκεκριμένο το λαδάκι είναι από την κολόνια Type Estee Lauder Bronze Goodness. Εντάξει, θεϊκό. Πρώτα απ' όλα μπορώ να σου πω ότι όταν το έβαζα το λαδάκι πάνω στο σώμα μου, το ρούφαγε κατευθείαν το δέρμα μου, δεν λένε τα ρούχα μου και διαρκούσε. Υπήρχε μια απίστευτη διάρκεια. Εν τω μεταξύ, προσέξτε τώρα, έβαζα αυτό το λάδι, έβαζα και στο καπάκι την κολόνια και καταλαβαίνετε άρωμα. Ήταν συνέχεια στην παρέα. Τι είναι αυτό το ωραίο που μυρίζει, και τους εξηγούσα ακριβώς τι είχα βάλει. Φανταστικό. Η κολόνια που προείπα και αγάπησα είναι αυτή εδώ πέρα, είναι η Type Estee Lauder Rose and Goodness, η οποία έχει διάρκεια. Εμένα βασικά μου αρέσει πάρα πολύ όταν φοράω μία κολόνια να έχει διάρκεια και βασικά να περιέχει essence. Γι' αυτό και είπα στην κοπέλα ότι από τη στιγμή που θέλεις να μου στείλεις αυτές εδώ τις κολονίτσες, βάλε λίγο περισσότερο essence γιατί δεν γίνεται. Οπότε είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από την iperfumes.gr. Άλλη μία κολόνια η οποία μπήκε στην καρδιά μου και την έχω αγαπήσει και την έβαζα συνέχεια αυτούς τους 3 μήνες, είναι πάλι από I Love Perfumes, η οποία είναι η τύπου Victoria's Secret Bombshell. Εντάξει, εργαλείο! Σαν τελευταίο προϊόν από αυτήν εδώ πέρα την εταιρεία I Love Perfumes, θα ήθελα να σας δείξω αυτό το μαυριστικό λαδάκι, το οποίο έχει και αυτό εδώ πέρα απίστευτο glitter μέσα. Εντάξει, κορίτσια, ειλικρινά. Εντάξει, δεν μ' άρεσε πάρα πολύ ο ήλιος, η αλήθεια είναι, αλλά επειδή ήθελα να μαυρίσω κιόλας, ήθελα κάτι έτσι να είναι λίγο πιο τούμπανο. Οπότε κι εγώ δεν δίστασα να χρησιμοποιήσω αυτό εδώ πέρα το λαδάκι, μαυριστικό λάδι σώματος, το οποίο τα συστατικά περιέχουν στα φιλέλαιο, γλυκό αμύγδαλο, καροτέλαιο.
πετρελαιό που είναι τούμπανο, super τούπενο για το μαύρισμά μας, βιταμίνη Ε και φυσικά το άρωμα. Πάλι τύπου Estée Lauder Bronze Goodness. Δηλαδή από την κορφή μέχρι τα νύχια ήμουνα της Estée Lauder. Και τώρα που μιλάμε έτσι για λάδια και αυτά, εννοείται ότι αγάπησα άλλο ένα ξηρό λαδάκι, αλλά αυτή τη φορά από την Aeolia Cosmetics. Μιλάμε για ένα λάδι το οποίο το έβαζα στο σώμα μου, στο πρόσωπό μου, αλλά και στα μαλλιά μου. Κάτι το οποίο, το άλλο που σας έδειξα με το I Love Perfumes, δεν μπορείς να το βάλεις στα μαλλιά γιατί έχεις στρασάκια. Όμως αυτό, μιλάμε, ήταν ένα λάδι το οποίο δεν μου λέρωνε και αυτό τα ρούχα, όπως και το προηγούμενο. Αυτό όμως έχει αργανέλαιο, βιταμίνη Ε, ελαιόλαδο, αλλά και μια χρυσή ορχιδέα. Πάρα πολύ καλό λαδάκι, είναι για όλους τους τύπους του δέρματος. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, υποκλίνομαι σε αυτά εδώ τα δύο τα προϊόντα. Φανταστικά, ειλικρινά δεν το περίμενα. Δηλαδή έλεγα, ρε παιδί μου, τώρα καλοκαίρι και θα βάζεις λάδι, υδρώνεις που υδρώνεις, δηλαδή τι θα γίνει. Δεν το περίμενα να απορροφηθούν τόσο εύκολα από το σώμα μου και από την επιδερμίδα μου. Αυτό καταλαβαίνετε ότι μου χτύπαγε το καμπανάκι ότι, κοπέλα μου, η επιδερμίδα σου θέλει ενυδάτωση. Και εγώ κατευθείαν τα έβαζα. Εμένα το μόνο το πρόβλημά μου ήταν ότι πώς θα απορροφηθεί εύκολα από την επιδερμίδα μου από τη στιγμή που είναι λάδια. Εν τω μεταξύ, παιδιά, εγώ στις διακοπές μου πήρα μία βαλίτσα κόκκινη να με το συμπάθειο, λες και θα πήγαινα στον πόλεμο, ειλικρινά. Δηλαδή, άσε που δεν την άγγιζε κανένας, έτσι. Άρα τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, έτσι ακριβώς, αν δεν ήθελα λοιπόν να ασχοληθώ με λάδι, είχα και κάποια εναλλακτική λύση. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, το λάδι δεν είναι δροσερό. Και εγώ, επειδή είχε πάρα πολύ ζέστη, μου την έδινε και έβαζα αυτό εδώ πέρα από Dove. Σας το είχα ξαναδείξει στο χορταστικό haul που είχα κάνει από το σούπερ μάρκετ. Παιδιά, τι μυρωδιά! Λες και ανοίγεις την καρύδα εκείνη την ώρα. Πάρα πολύ δροσερό. Απορροφάται και αυτό εύκολα, δεν λερώνει τα ρούχα και βλέπετε είναι για όλους τους τύπους του δέρματος. Είναι ουσιαστικά μια body lotion σε spray μορφή. Παιδιά, το αγάπησα, δηλαδή τέλειο. Πριν πάω σε προϊόντα μακιγιάς, θα ήθελα λίγο να σας δείξω δύο προϊόντα λίγο fail. Λοιπόν, δεν το περίμενα. Ήτανε για το after sun μου, αλλά και αντιλιακό μαλλιών. Λοιπόν, θα σας μιλήσω για αυτό εδώ πέρα το after sun. Δεν το περίμενα λίγο να απογοητευτώ και θα σου πω το λόγο. Είναι από Abbey Vita, μου αρέσει πάρα πολύ η μυρωδιά. Ενυδατώνει το δέρμα, αλλά πρόσεχε τώρα. Δεν ξέρω, εμένα μου έπεσε πάρα πολύ βαρύ και αυτό που με χάλασε, αφού λέει, ρε φίλε, ότι έχει μέσα αλόι, είναι μεσίκο και αλόι, περίμενα να είναι λίγο πιο δροσερό. Εγώ όταν ερχόμουν από το μπάνιο, είχε και την τάλα, το τι ζέστη φάγαμε στην Πελοπόννησο, παιδιά, δεν υπάρχει. Ερχόμουν που λέτε με το τάλα, Λοιπόν, ερχόμουν που λέτε με την τάλα, έκανα το μπάνιο μου και έφτεβαζα κατευθείαν το after sun. Ρε παιδιά, εμένα δεν μου έδωσε αυτή τη δροσιά που ήθελα. Έχω δοκιμάσει και άλλα after sun και μπορώ να σας πω ότι ήταν πιο πολύ δροσερά. Αυτό, παιδιά, δεν ξέρω. Και μου έπεσε λίγο βαρύ για καλοκαίρι και για after sun. Τώρα είναι γούστα αυτά. Επίσης, ένα fail που ήθελα να σας δείξω είναι αυτό εδώ πέρα το αντιλιακό μαλλιών. Το περίμενα πώς και πώς να μου έρθει, γιατί δεν ξέρω, ήθελα, ρε παιδί μου, να προστατεύσω και τα μαλάκια μου. Η αλήθεια είναι ότι δεν το χρησιμοποίησα πολύ, το χρησιμοποίησα μόνο 2 φορές, αλλά έβγαλα ένα συμπέρασμα. Και η δεύτερη φορά ήταν ότι απλά του έδινα μία ευκαιρία. Έχει sunflower, είναι δηλαδή ηλίανθος και βυσσινέλαιο, τέλος πάντων. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Όταν το έβαζα, μύριζε φανταστικά και λέω, Παναγία μου, αυτό ήταν. Μετά όμως, όσο πέρναγε η ώρα, μου βγάζε μία μούχλα στα μαλλιά. Λέγα, τι βρωμάει, ρε φίλε, δηλαδή δεν μπορούσα να το καταλάβω. Και υπήρχε έτσι μία μούχλα ότι πώς πανιάζει μία πετσέτα, παπαριάζει και δεν την έχεις απλώσει ή δεν έχεις απλώσει το μαγιό σου. Κάπως έτσι. Μύριζε απίστευτα άσχημα το μαλλί μου, σαν μούχλα. Και λέω, όχι ρε φίλε, εντάξει, τι να το κάνω. Δηλαδή, λουζόμουν μετά και νόμιζα ότι ακόμα ήταν αυτή η μυρωδιά από αυτό εδώ το αντιλιακό. Βασικά, απογοητεύτηκα πάρα πολύ από αυτό το προϊόν, γιατί το περίμενα πώς και πώς. Έλεγα, εντάξει ρε παιδί μου, δεν θα το βάζω μόνο στην παραλία. Βγαίνω στον ήλιο, θέλω να προστατεύσω τα μαλλιά.
τι να προστατεύσεις τώρα, εντάξει, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα, δεν το περίμενα. Λοιπόν, και θα κατέβω τώρα προς τα κάτω, προς τα πόδια. Λοιπόν, θα σας μιλήσω για αυτό εδώ πέρα. Είναι ουσιαστικά ένα τροχοληθάκι μεγάλο, είναι από τη Sol. Λοιπόν, αυτό το συγκεκριμένο το είχα πάρει πέρυσι. Δεν σας είχα μιλήσει καθόλου γι' αυτό, γιατί ήθελα ρε παιδί μου να δω και να του δώσω ευκαιρίες στο πόσο χρήσιμο μπορεί να μου είναι. Στην αρχή η αλήθεια είναι ότι το αγόρασα, δεν έμεινα πολύ ευχαριστημένη. Όμως έλεγα όχι, γιατί εμένα μου αρέσει να το πάω το θέμα μέχρι τέλος ρε παιδί μου, να δώσω ευκαιρία και άμα με ξενερώσει μετά, όπως προείπαμε το άλλο, τέλος. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν, σε αυτό το προϊόν μπορώ να σου πω ότι το αγάπησα και ξέρεις γιατί πρώτα απ' όλα δε, με βοηθάει πάρα πολύ, γιατί εγώ έχω πολύ πρόβλημα με τις φτέρνες το καλοκαίρι, ιδίως με τα ανοιχτά τα παπούτσια. Μου ανοίγουν οι φτέρνες, όχι στη φάση να τρέχει αίμα, όχι, αλλά έχω πολλές έντονες σκληρύνσεις. Λοιπόν, αυτό το συγκεκριμένο μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και όταν τα ποδαράκια σου είναι υγρά, αλλά και στεγνά. Η αλήθεια είναι ότι όταν το χρησιμοποιούσα, εγώ το χρησιμοποιούσα σε στεγνό ποδαράκι. Δηλαδή, έκανα μπάνιο, ναι μεν, έκανα άλλες δουλίτσες και μετά, αφού καθόμουν χαλαρά, έκανα περιποίηση στα πόδια μου. Λοιπόν, μπορώ να σου πω ότι αν κάνεις και έχεις επιμονή σε αυτή την προβληματική ζώνη, να το πω, σε αυτό το προβληματικό πεδίο πάνω στο πόδι σου. Καλέ, πώς μιλάω έτσι. Καλέ, τι είναι αυτό. Λοιπόν, σε αυτή την προβληματική, τέλος πάντων, εκεί που έχεις, αν επιμείνεις, κάνε δουλειά. Το λιένει. Δηλαδή δεν υπάρχει. Και εκεί πέρα που έλεγα fail και fail, ειλικρινά το προσπάθησα πάρα πολύ, επέμενα πάρα πολύ σε αυτό εδώ πέρα το προϊόν, το είχα πάρει από φαρμακείο και ειλικρινά παιδιά το λάτρεψα. Ειλικρινά το λάτρεψα, γιατί μου λύαινε τις φτέρνες μου, τα προβληματικά μου, τα σημεία τέλος πάντων, και το αγάπησα. Και θέλω να σου πω ότι έρχεται και με το φορτιστή του, να σου πω όλα δίκαια. Και τώρα πάμε σε προϊόντα μακιγιάζ. Λοιπόν, εγώ γενικά το καλοκαίρι δεν είμαι πολύ του make-up. Γενικά εγώ δεν είμαι πολύ του make-up, όχι μόνο το καλοκαίρι. Αλλά το πήρα το make-up γιατί καμιά φορά στην καβάλα δεν ξέρεις τι γίνεται. Δηλαδή εκεί που κάθεσαι σου λέει ρε παιδί μου, θα έρθεις αύριο στη βάφτιση. Ποια βάφτιση λες και τρέχεις. Οπότε λέω, επειδή πάντα γίνεται αυτό, πάντα κάτι τυχαίνει, πάρε το make-up σου μαζί. Όμως αυτή τη στιγμή εγώ δεν θα σου δείξω make-up, εσύ περίμενα να σου δεις τώρα make-up, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, ήθελα απλά να σου πω ότι επειδή εγώ δεν είμαι του make-up, παίρνω τη γαλλικά, δεν ξέρω, πάρ' το όπως θες, από Καροτέν, η οποία έχει και δείκτη προστασίας 50. Λοιπόν, μου άρεσε, με άρεσε και μου αρέσει, μπορώ να σου πω, έχει γίνει η αγαπημένη μου, την είχα πάρει και πέρυσι. Λοιπόν, και δεν μπορώ να πω ότι εντάξει έχει και πάρα πολύ κάλυψη, αλλά όταν έβγαινα από το απόγευμα και έμενα το βράδυ, απλά είχα μόνο και μόνο έτσι κάτι πάνω μου. Αρκετές φορές κατέβαινα και τίποτα, δηλαδή χωρίς σε κρέμα ή σε κρέμα. Λοιπόν, και το δερματάκι μου ήταν έτσι, και τώρα αυτή τη στιγμή δεν φοράω τίποτα, παιδιά. Δηλαδή μόνο κονσίλερ, μασκαρούλα και τέλος. Δηλαδή με είχε πιάσει κάτι το καλοκαίρι που δεν ήθελα πάρα πολλά προϊόντα πάνω μου, αλλά ειλικρινά σας μιλάω ότι αυτή κάνει δουλίτσα. Μπορεί να μην είναι 100% καλυπτική, γιατί είναι και CC κρέμα, αλλά έλεγες ρε παιδί μου ότι βάζω κάτι και δεν αφήνω το δέρμα μου έτσι. Εγώ πιο πολύ, η αλήθεια είναι ότι αγαπώ κονσίλερ. Δηλαδή, επειδή έχω μαύρους κύκλους, πρόβλημα με μαύρους κύκλους, αγαπώ πάρα πολύ κονσίλερ. Θέλω ουσιαστικά να λάμπει το μάτι παρά η επιδερμίδα. Άντε και τώρα εσύ πιάσεις σταυκό και κούρευτο. Και αφού μιλάμε για κονσίλερ, έχω να σου πω ότι έχω αγαπήσει αυτό το κονσίλερ. Είναι από Essence, είναι αδιάγροχο και έχει βιταμίνη. Λοιπόν, αυτό το συγκεκριμένο είναι το 10 Light, νομίζω cover λέει, γιατί έχει σβηστεί εδώ πέρα ο κωδικός του και η ονομασία του στο αυτοκόλλητο. Είναι ένα παχύ κονσίλερ, μου άρεσε πάρα πολύ, ειλικρινά δεν ήθελε και πολλά, εντάξει, όλα τα λεφτά, και είναι και Essence, είναι πάρα πολύ οικονομικό, αξίζει να το δοκιμάσετε. Και τώρα που μιλάμε για Essence, αυτήν εδώ πέρα την παλέτα, η οποία συνδυάζει πάρα πολύ ωραίες αποχρώσεις, συνδυάζει highlighter, rouge και για contouring, είναι μια παλέτα η οποία βολεύει στα ταξίδια, γι' αυτό κιόλας την προτίμησα να την πάρω. Έχει πάρα πολύ ωραίες αποχρώσεις, καλοκαιρινές, beach η αλήθεια είναι, ροδακινοκαταστάσεις, γράφουν απίστευτα, είναι πάρα πολύ καλές. Λοιπόν, και τώρα που μίλησα έτσι για bronzer και
έχω να σου πω ότι με άρεσε πάρα πολύ αυτό. Είναι ένα κρεμώδης bronzer ουσιαστικά. Είναι από W7. Είναι το Chunky Bronzer. Oh yes. Είναι τσίκι τσίκι μορφή. Ανεβοκατεβαίνει δηλαδή. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Εύκολο, πανεύκολο στη χρήση. Το έβαζα στο αμαγουλάκι μου και τσίκι τσίκι. Εντάξει. Δεν το συζητώ. Φανταστικό. Έρχομαι τώρα να σου πω ότι λάτρεψα αυτό εδώ πέρα το κοιτάκι από MUA, το οποίο αποτελείται από 3 αποχρώσεις highlighter, γράφουν απίστευτα, τις χρησιμοποιούσα και για σκιά, φιλενάδα, ήτανε τέλειο. Λοιπόν, όπως βλέπεις, έχει 3 αποχρώσεις, είναι το highlight και την golden delights, φανταστικό, πάρα πολύ ελαφρύ, είναι τέλειο για το ταξίδι μπορώ να σου πω. Τώρα που μιλήσαμε για MUA, ήθελα να σου δείξω αυτό εδώ πέρα το διαματάκι, είναι καινούργιες σκιές από MUA, οι οποίες είναι σε μορφή τέτοια, εντάξει, γράφουνε κατευθείαν. Είναι από τη σειρά Glow Roll On Shimmer. Η συγκεκριμένη η απόχρωση είναι η Moroccan Spice. Τη βολεύτηκα, την απόλαυσα, τη λάτρεψα. Όμως, όταν έβαζα βρεγμένο πινέλο, εντάξει, χαμός. Πάρα πολύ βολικές σκιές για τα ταξίδια, δεν το συζητώ. Τις έβαζα στα βαλτσάκια μου. Πάρα πολύ βολική. Πρώτα-τελευταία προϊόντα που ήθελα να σας δείξω, τα οποία τα λάτρεψα για πολλούς και διαφόρους λόγους. Αχ, αυτό το φρατζάκι με τρελαίνει. Λοιπόν, είναι αυτές εδώ πέρα οι παλετίτσες, οι πολύ βολικές τετραγωνές. Είναι τα Dupe από Huda Beauty. Αυτές οι συγκεκριμένες, αν εξαιρέσεις την Hypnotize που είχα κάνει και μακιγιάζ, και αν δεν το έχεις δει κάπου εδώ θα υπεχτεί. Λοιπόν, αυτές τις δύο τις είχα πάρει από το Mondo Cosmetico και αυτό το είχα πάρει από το Beautify. Λοιπόν, παιδιά δεν το συζητάω, είναι οι τρεις παλέτες, η συγκεκριμένη αυτή είναι η Temptating. Ερχόταν και πιο χειμωνιάτικη με αυτές εδώ πέρα τις αποχρώσεις, όμως ήτανε πολύ καλοκαιρινό, δηλαδή αν έκανες φοβερούς συνδυασμούς, μωρέ σου έβγαινε μια μακιγιαζάρα, κάτσε καλά. Λοιπόν, απίστευτη παλέτα. Αυτό εδώ πέρα το γλυκούλι είναι το Indrecut, το οποίο είναι λίγο πιο θερμές οι αποχρώσεις. Και αυτή αλλά και η άλλη υπήρχε διάρκεια πάνω στο μάτι σου, δεν έβγαινε. Γράφουνε φανταστικά, ακόμα και οι glitter, οι σκιές, εντάξει, φανταστική και αυτή. Και αυτή όπως γνωρίζεις, στην είχα κάνει και ένα make-up tutorial, είναι η Hypnotize, φανταστικές. Αυτές τις τρεις παλέτες εγώ τις καταχάρηκα από θέμα χώρου, από πολλά. Δηλαδή, εντάξει, τώρα όταν πας σε ταξίδια σου δεν μπορείς να κουβαλάς, θέλεις ναι μεν χρώματα πολλά, αλλά αυτή ήταν και η ιδεολογία μου. Δηλαδή, ήθελα να πάρω τρεις παλετίτσες, εύκολες στη χρήση, εύκολες στο να τις βάζεις παντού και να φεύγεις. Εντάξει, τι να πω. Και σαν τελευταίο προϊόν, το οποίο όχι καρά αγάπησα, εντάξει αν έχεις μικρόβιο και έχεις και λίγο και ψώνιο like me, έχω να σου πω για αυτό εδώ πέρα το υπέροχο κουτάκι, το οποίο είναι από Canon και ξέρεις τι έχει μέσα. Αν είσαι λάτρης των φωτογραφιών όπως είμαι και εγώ, για αυτές τις υπέροχες φωτογραφίες, αν εξαιρέσεις ότι κάποιες από τις φωτογραφίες με έβγαζε αυτή η περιβόητη κουμπάρα που είχαμε κάνει μαζί, την παραγγελιά από το φαρμακοποιός μου, δεν γινότανε. Στην καβάλα ήμουνα μόνη μου, ρε αδερφέ. Πώς θα γινότανε να βγάζα ωραίες φωτογραφίες? Με αυτό εδώ πέρα το εργαλείο. Λοιπόν, είναι ένα remote control, το οποίο είναι για Canon. Και εντάξει, όπως καταλαβαίνεις, και χωρίς τρίποδο δεν κάνεις και δουλειά. Αλλά αυτό το αγάπησα. Καθόμουν, ρε παιδί μου, και έκανα τα πάντα. Έτσι. Δηλαδή, η χαρά της ζωής. Το καραυχαριστήθηκα. Έχω να σου πω ότι αν θέλεις και εσύ να το πάρεις, δεν το έχουν τα μεγάλα καταστήματα. Θα πας να κάνεις μία αναζήτηση Google remote Mode Control for Nokia. Ναι, καλά, εντάξει, περίμενα να σου βγάλει ένα τώρα. Λοιπόν, θα κάνεις λοιπόν μια αναζήτηση στην Google και θα γράψεις Remote Control for Canon, for Nikon, for ό,τι έχεις τέλος πάντων. Να δεις όμως αν είναι συμβατή με την κάμερά σου και να ξέρεις ότι δεν σε νοιάζει αν έχει Wi-Fi και τη λειτουργεί με υπέρυθρες. Καλά, εργαλεία σου λέω. Πάρτε και θα με θυμηθείς. Αυτό ήταν το βίντεο φιλενάδα για σήμερα. Αν σου άρεσε κάνε ένα like και μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι. Θέλω να σου πω ακόμα μια φορά καλό μήνα, καλό Σεπτέμβριο να έχουμε, βάλε στόχους και θα πας μπροστά. Και μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε super duper, φιλάκια πολλά.